Η Ευρώπη οχυρώνεται κατά του κορονοϊού. Οι χώρες μέλη ξεκινούν τον μαζικό εμβολιασμό των πολιτών με το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech, αποκαλώντας την 27η Δεκεμβρίου μια νέα ημέρα νίκης. Heute beginnt eine europäische Erfolgsgeschichte. Στη Γερμανία, από τους πρώτους πολίτες που εμβολιάζονται είναι μια γυναίκα 101 ετών, η Gertrud Hasse, που ζει σε οίκο ευγυρία στο Βερολίνο. Ich habe den diesen Peakstar, ich kann gerade sagen gar nicht gemerkt, ja. Das war ganz toll. Στην Ιταλία το εμβόλιο λαμβάνει πρώτη η νοσοκόμα Claudia Alivernini στο νοσοκομείο Σπαλαντζάνη της Ρώμης. È chiaramente il primo passo di un cammino che non è breve. Come è noto, abbiamo bisogno ancora di molte settimane di lavoro. Στη Βουλγαρία, μαζί με τον Υπουργό Υγείας, εμβολιάζεται και ο επίσκοπος Τιβεριούπολη ο Στίχων σε μια συμβολική κίνηση. Σας τότε γεστήσκαμε να ζαπάλει ένα σφετλινκά в τουνέλα за всички онези, които се грижат за болните, че най-накрая ще намалеят болните. Από τους πρώτους που εμβολιάζονται είναι και ο Τσέχος Πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπης στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Πράγας σε ζωντανή μετάδοση. Τα βακσίνα, která přišla včera z Evropské unie, je ta naděje. Je naděje, že se vrátíme do normálního života. Την άτυπη συμφωνία για ταυτόχρονη έναρξη των εμβολιασμών στην Ευρώπη έσπασαν η Ουγγαρία και η Σλοβακία, που ξεκίνησαν τον εμβολιασμό χθες το βράδυ. Η Ουγγαρία γίνεται η πρώτη χώρα στη Γυραιά Ήπειρο που θωρακίζει τους πολίτες της κατά του φωνικού ιού. Ma Magyarországon beadásra került az első koronavírus elleni oltás. Την ίδια ώρα, χιλιάδες Βρετανοί στο Λίβερπουλ σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων έξω από εμπορικά καταστήματα για τα χριστουγεννιάτικα ψώνια τους, όσο οι λοιμοξιολόγοι της χώρας ζητούν από την κυβέρνηση να προβεί σε εθνικό lockdown για να προλάβει τα χειρότερα.